να δώσω τα συλληπιτήρια στις οικογένειες. Συγγνώμη. Έτσι είμαστε και εμείς, κύριε Τσουρίδη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για όλους μας. Είναι αυτό που νιώθουμε όλοι και δεν πειράζει αν το εκφράσουμε. Είμαστε σε τρίμερο εθνικό πένθος, όχι γιατί κηρύχθηκε, αλλά γιατί το νιώθουμε. Ξέρετε κάτι, όταν έχεις κάνει σε αυτό τον οργανισμό 37 χρόνια. Συγγνώμη. Να σας αφήσουμε. Προσέξτε. Να σας δώσουμε όχι, το χρόνο σας. Εντάξει. Δεν θέλουμε θέλω να σας πω. Θέλω να δώσω τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Θέλω να δώσω τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των συναδέλφων. Ναι. Να κάνω μία διευκρίνηση. Βεβαίως. Ότι τώρα είμαι συνταξιούχος, δεν είμαι ενεργεία. Ναι, ναι. Ωραία. Εν τω μεταξύ, όντως, οι μηχανοδηγοί, οι συνάδελφοί σας, πρώην συνάδελφοί σας, έχασαν τη ζωή τους και δεν ξέρω τώρα τι συζητάμε. Πραγματικά δεν ξέρω τι συζητάμε. Και των δύο άμαξων στοιχείων. Ακούστε, πάντα όταν γίνεται ένα ατύχημα, σιδηροδρομικό ατύχημα, αυτοί που την πληρώνουν, πάντα έτσι το μιλάω σε απλή γλώσσα για να το καταλαβαίνει ο κόσμος, θα είναι οι μπροστινοί. Και ποιοι είναι οι μπροστινοί? Οι μηχανοδηγοί. Βλέπετε τώρα ότι χάσαμε 4 συναδέλφους μηχανοδηγούς γιατί δεν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας. Και γιατί δεν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας, ο σταθμάρχης έκανε ένα λάθος. Το αναγνώρισε ο ίδιος ο άνθρωπος. Φαινόταν από την αρχή ότι είναι ανθρώπινο λάθος. Αλλά το ανθρώπινο λάθος δεν πρέπει να υπάρχει μια δικλίδα ασφαλείας να το καλύψει. Και ποια είναι αυτή η δικλίδα ασφαλείας? Είναι το σύστημα των φωτοσημάτων. European Railway Traffic Manager System λέγεται αυτό το πράγμα. Και τι κάνει αυτό? Ο σταθμάρχης και ο κάθε σταθμάρχης ή ο μηχανοδηγός και ο κάθε μηχανοδηγός έκανε ένα σφάλμα. Αυτό το σφάλμα πρέπει από πίσω του να σέρνει νεκρούς.